Κύριος Γιώργος Πατούλης, αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Καλημέρα σας, κύριε Πατούλη. Καλημέρα σε εσάς, κύριε Πρωτοσάλη, και τους ακροατές σας. Τώρα, για λίγες μέρες ξαναγυρίσατε, μάλλον δεν τη χάσετε ποτέ, φαντάζομαι, την ιδιότητα του συνδικαλιστικού εκπροσώπου, των ιατρών, αλλά τα δημαρχιακά μείνανε πίσω. Όχι, όχι. Τα δημαρχιακά υπάρχει μια συντονισμένη ομάδα, η οποία κάνει. Και τα, ναι, τώρα εσείς το καθήκον σας κάλεσε εκεί, στην υπεράσπιση των πατρίων, ναι. Θα έπρεπε να το κάνω, γιατί η πρωτοβάθμια περίθαλψη, την οποία θα είναι τα τελευταία 30 χρόνια. Νομίζω με ενασχόληση 25 χρόνια με την ιατρική και 20 χρόνια με τα συνδικαλιστικά, θα έπρεπε και πρέπει να βάλουμε και εμείς και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε γι' αυτό. Ναι. Κύριε Πατούλη, σήμερα ψηφίζετε το σχέδιο νόμου. Έχει εισαχθεί στη Βουλή χθες, ναι, και ξεκίνησε η συζήτηση, και από ό,τι φαίνεται σήμερα το βράδυ θα πάει για πρώτη ψήφιση. Και σας καλεί ο Υπουργός για έναν καλό διάλογο επικοδομητικό κατόπιν εορτής. Το κρίνεται, αλλά εν διάρθει περιπτώσει εμείς θα βάλουμε πάνω απ' όλα αυτό που πρέπει για τους ασφαλισμένους. Ναι. Το κρίνουμε αυτό το οποίο είπε, θα το δούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, ναι, σε 10 η ώρα σήμερα έχουμε την μεγάλη πανηγειονομική συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υγείας, όπου μετά θα ακολουθήσει πορεία προς τη, ναι, Βουλή, που θα καταθέσουμε εκεί τα σχετικά στα κόμματα και στον Πρόεδρο. Είναι προφανές ότι βιαζόταν ο Υπουργός. Δεν ξέρω πόσο προφανές είναι ότι εσείς θα φέρνατε εμπόδια, γιατί κατά καιρούς οι επαγγελματίες φέρνουν εμπόδια σε πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει. Αλλά λογικά το βλέπω ότι αυτό που επαγγέλλεται. Που επαγγέλλεται το Υπουργείο Υγείας για την αναμόρφωση πρωτοβάθμιας υγείας θα έπρεπε να είναι επιδίωξη του συνδικαλιστικού οργάνου, έτσι δεν είναι, και όλων των ιατρών, και όχι όπως το αφορίζουν ορισμένοι εξημών με ύψιλον ότι είναι επιταγή της Τρόικας. Αυτά θα έπρεπε να τα έχουμε φτιάξει μόνοι μας. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Διότι όταν ανοίγει για τον πολίτη η δυνατότητα η πρόσβαση σε πολύ περισσότερους γιατρούς από ό,τι είναι σήμερα, αυτό θα έπρεπε να το χειροκροτήσει ο ιατρικός κόσμος, φαντάζομαι. Βεβαίως, ακούστε, δεν θα διαφωνήσω, γιατί εμείς τα έχουμε πει εδώ και 10 χρόνια ότι χρειάζεται ελεύθερη επιλογή γιατρού με συλλογικές συμβάσεις και με καταπράξεις και περίπτωση και ελεκτικούς μηχανισμούς. Τα έχουμε πει. Τα έχουμε καταθέσει, τα λέμε και νέα και εκ νέου. Τι γίνεται σήμερα? Σήμερα κατατίθεται ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει 68 υπουργικές αποφάσεις. Και θα χρειαστεί μάλλον και έναν ακόμη νόμο στη συνέχεια προκειμένου να εφαρμοστεί. Ακριβώς, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν ξέρει κανείς με ποιες συμβάσεις, με ποιο τρόπο θα προσέρχεται ο ασφαλισμένος. Ναι. Αλλά επειδή το τονίζετε και αυτό τα 68 προεδρικά διατάγματα, μπορείτε να μου υπενθυμίσετε, σας παρακαλώ, πόσες φορές έχετε επικαλεστεί στο παρελθόν νόμο ο οποίος δεν εφαρμόστηκε ποτέ γιατί δεν εκδόθηκαν τα προεδρικά διατάγματα? Καταρχήν δεν τα εκδίδουμε εμείς τα προεδρικά. Δεν είπατε εκδίδετε εσείς, κύριε Πατούλη, όλοι ξέρουμε ποιος το εκδίδει. Ναι. Θα σας πω, όχι, απλώς το θυμίζω, ναι, και θα σας πω ότι υπήρχε ένας ανάλογος νόμος, Στεφανή, και ανάλογος νόμος του κυρίου Γείτονα, όπου δεν εφαρμόστηκε γιατί δεν υπήρχε καμία τέτοια αντίδραση. Απλώς δεν υπήρξαν οι ανάλογες πρωτοβουλίες από τον Υπουργό. Αλλά για να εκδοθούν σήμερα τα προεδρικά διατάγματα. Ακριβώς. Και έμεινε κενό γράμμα. Ενώ δηλαδή το πουλήσαμε στην κοινή γνώμη και ένα νομοσχέδιο που έλεγε, ένα νόμο που έλεγε αναμόρφωση πρωτοβάθμιας υγείας, επειδή ακριβώς υπήρξαν, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, κύριε Πατούλη, κάποια στιγμή ας μιλήσουμε όλοι με μια στοιχειώδη ειλικρίνεια. Επειδή λοιπόν δεν ήθελαν οι κατατόπους οι πλευρές, η μία ή άλλη παράλληλη, ενώ του ιατρικού κόσμου, αυτός ο νόμος έμεινε ανενεργός και έτσι δεν εκδόθηκαν ποτέ τα προεδρικά διατάγματα. Κύριε Πατοσάτε, εγώ θα είμαι ειλικρινής και έτσι πρέπει να είμαστε όλοι. Για πείτε, απαντήστε μου, ναι. Θα σας πω ότι δεν είναι μόνο οι γιατροί, ήταν και άλλοι παράγοντες. Ποιοι, να τους ονομάσουμε. Θα το πω αμέσως. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα έχουμε το 53% είναι ιδιωτική υγεία. Από εκεί και πέρα, μέσα στα μεγάλα ιδιωτικά καταστήματα μπήκε και η πρωτοβάθμια περίθαλψη. Μην ξεχνάτε κιόλας ότι τι πίεση να κάνουν οι γιατροί, άλλοι πιέζουν. Σε κάθε περίπτωση όμως θα σας πω ότι ας τα ξεχάσουμε, ας βάλουμε μια κόκκινη γραμμή. Τι ζητήσαμε εμείς από τον νυν υπουργό? Επειδή έχουν γίνει λάθη, ένθε και κήθεν. Εμείς θέλουμε καθαρούς γιατρούς, ασφαλισμένους με ποιότητα και βεβαίως και αξιοπρέπεια των γιατρών. Αυτά όλα είναι τα στοιχειώδη. Θα έλεγα λοιπόν ότι ο Υπουργός μέσα από μια κρίση πρέπει να βγάλει μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία στην οποία αυτά όλα που δεν έγιναν τα τελευταία 30 χρόνια να γίνουν. Αλλά θέλουν και συμμάχους. Υπάρχουν συμμάχοι.
πιστέψτε με, υπάρχουν καθαροί άνθρωποι που θέλουν να κάνουν αυτό που ο κάθε πολίτης θέλει και να ζουν και με αξιοπρέπεια. Υπάρχουν περιθώρια. Έστω και τώρα, εγώ δεν θα σας κρύψω ότι θα είμαι από εκείνους που θα εισηγηθώ, εφόσον μιλάει για ένα διάλογο ουσίας, για να αφήσει ο καθένας τη δική του ιστορία. Αυτό εμείς θα το δούμε, αλλά και θα είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα το καταγγείλουμε εκ νέου, εάν και εφόσον ψηφιστεί, και από ό,τι φαίνεται θα ψηφιστεί σήμερα, μέσα από τα προεδρικά διατάγματα, μέσα από αυτή τη λευκή επιταγή κατ' ουσίαν της Βουλής, να κάνει ο Υπουργός αυτό που πρέπει. Εμείς θα είμαστε γιατροί. Θέλουμε να είμαστε γιατροί. Εκείνοι οι οποίοι είναι υπουργοί και θέλουν να αφήσουν την ιστορία, θα πρέπει να δώσουν το χέρι βοηθείας για να γίνει κάτι. Απλώς εξηγήστε στον κόσμο και εσείς με ειλικρίνεια από τη δική σας πλευρά, κύριε Πατούλη, γιατί επαναλαμβάνω, μας λείπει η ειλικρινή συζήτηση. Εξηγήστε στους πολίτες ότι όταν γίνεται αυτή η έκφραση των ιατρών τριών κατηγοριών να ενώνονται σε κάτι, είναι προφανές ότι κάπου θίγεται το εισόδημα. Το γενικότερό μας πρόβλημα είναι ότι θίγεται το εισόδημα της μεσαίας τάξεως. Αυτό ας αποτυπωθεί με έναν σοβαρό συνδικαλιστικό λόγο, κύριε Πατούλη. Το έχουμε ανάγκη για να μην παρασύρεται η κοινή γνώμη που δεν γνωρίζει τα έσω και τα πιο έσω των έσω ζητημάτων. Θα σας πω βέβαια, θα πρέπει αυτό να είναι, θα συμφωνήσω. Ναι. Και αυτό θα γίνει. Και όχι να, επειδή ακριβώς κόβεται το εισόδημά μου, να αφορίζω το συνολικό. Το κόβεται το εισόδημά μου, να το διατυπώσω με ενάργεια, με πιο καθαρό, με τον πλέον καθαρό τρόπο, αλλά αυτό να μην σημαίνει ότι πάω να καταδικάσω το συνολικό. Ακούστε μόνο. Ναι. Ξέρετε ότι 1,5 χρόνο με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο διαποπέφθηκε όλο το ιατρικό δυναμικό. Κάκιστα, μάλιστα, εξαιρετικά κάκιστα, ως Sky, δια ραδιοφώνου, τηλεοράσεως και διαδικτύου, είπαμε ότι ήταν λάθος, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω έτσι βαριά έκφραση, αλλά είπαμε ότι ήταν, δεν θέλω να πω όχι καταδικάσαμε, αλλά είπαμε ότι είναι λάθος αυτή η διαπόμπευση. Από αυτούς τους χειρισμούς του κυρίου Παπακοσταντίνου και των λοιπόν μάγων, αλλά γενικώς το είχε το Πασόκ αυτό με τη διαπόμπευση. Διαχρονικά το έχει. Και θα σας πω λοιπόν ότι ήρθε η ώρα. Και υπενθυμίζω ότι είπαμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί είναι αναγκαίο, ότι μόνο όταν καταλήγει η απόφαση τελεσιδική οριστικώς και δεν παρουσιάζεται ο υπαίτιος, τότε θα πρέπει να βγαίνει στο τσιγγέλι και να κολλάμε και να κρεμάμε το όνομά του. Μ' ακούτε? Και έγινε το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο. Και από εκεί και πέρα. Έστω όποιες υγιείς δυνάμεις που υπάρχουν πολλές, πιστέψτε με, μην ξεχνάμε τους ήρωες γιατρούς, τους ανώνυμους γιατρούς στα εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων, των ασφαλιστικών ταμείων. Εμείς τι λέμε λοιπόν? Ό,τι ισχύει στην Ευρώπη με ελέγχους, θέλουμε να υπάρχουν ελέγχους, δεν θα κάτσουμε εάν μειωθεί ή αν αυξηθεί το εισόδημα. Εμείς θα πούμε τι ισχύει στην Ευρώπη, ελεύθερη επιλογή γιατρού με ελεκτικούς μηχανισμούς. Αυτός που είναι καλός γιατρός να μπορεί μέσα στο κατά πράξη και περίπτωση να αναδειχθεί, αυτός που είναι κακός γιατρός με τον έλεγχο να διαπομπευτεί, και αυτός ο οποίος δεν αρμόζει σύμφωνα με τις διοντολογίες ή δεν αρέσει τον ασθενή, εκείνος να συρρυκνωθεί. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, εμείς είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Είμαστε όριμοι, θα έλεγα. Ναι. Είναι λοιπόν ευκαιρία, πιστέψτε με, να καταλάβει και ο Υπουργός, η ηγεσία, ο κύριος Σπυρόπουλος, αυτοί οι οποίοι διαπραγματεύονται ή προσπαθούν να φτιάξουν κάτι, να δώσουν τη δυνατότητα και να καταλάβουν ότι χωρίς να έχουν συμμάχους και το υγειονομικό προσωπικό και τους γιατρούς, δεν μπορεί να φτιαχτεί υγεία σήμερα. Και γιατί, επειδή είναι όριμη αυτή πλέον να γίνει, εμείς είμαστε εδώ. Να είμαστε εδώ και θέλουμε να βοηθήσουμε. Κύριε Πατούλη, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω και το ζούμε όλοι. Εμείς εδώ στη δουλειά κάναμε μείον 10% από το μισθό μας, κύριε Πατούλη. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι, όταν έχεις φτάσει σε ένα σημείο να ζεις με κάποια χρήματα, όταν σου λένε ότι θα πας στο πιστοχωρείς από αυτά τα χρήματα και ταυτοχρόνως δεν λαμβάνονται μέτρα, είτε για την περίπτωση των διοδίων, είτε για το από εδώ, για το από εκεί, πράγματι αυτό να προκαλεί μεγάλη δυσαρέσκεια. Η ευθύνη είναι στον διοικούντα, ο οποίος τρέχει δεξιά-αριστερά και δεν εξηγεί ότι για να τα βγάλουμε πέρα από εδώ και μετά, με όλα αυτά τα διαρθωτικά, με όλα αυτά τα, πώς τα λένε, με τον δανεισμό μας, θα πρέπει να υποχωρήσουμε. Αυτή την αλήθεια όμως, την πραγματικότητα, δεν την περιγράφει και μας βάζει και πλακωνόμαστε μεταξύ μας. Ακριβώς. Οι διάφορες κοινωνικές ομάδες
βρίσκονται με τα όπλα και με την. Και άλλος το ονομάζει κίνημα, ο άλλος το ονομάζει αυτό, ο άλλος το ονομάζει ξεκίνημα. Δεν ξέρω πώς θέλει να το ονομάσει, όπως νομίζει ότι πρέπει να το ονομάσει. Εδώ έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα για τα επόμενα χρόνια. Θα οπισθοχωρήσουμε όλοι από τις θέσεις μας. Οι δημοσιογράφοι, οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μισθωτοί, οι εμποροϊπάλληλοι, οι εργάτες. Θα οπισθοχωρήσουμε. Αυτή είναι η πικρή πραγματικότητα. Δεν θέλουν να την πούν. Δεν θέλουν να τη διαχειριστούν και θα μας αφήσουν να πάμε σε εμφύλιο. Γι' αυτό ακριβώς ας επικρατήσουν όριμες σκέψεις, ας καταλάβουν ότι με τους διάφορους κλάδους πρέπει να το κάνουν. Δεν νομίζω ότι οι γιατροί στερούνται λογικής και να μην θέλουν να βάλουν πλάτη σε μια. Απλώς εσείς που έχετε τη συνδικαλιστική ευθύνη, μιλήστε στους ανθρώπους σας με περισσότερη ευθύτητα παρά με τα παλιά συνδικαλιστικά λόγια, κύριε Πατούλη. Καλημέρα σας, χάρηκα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολύ.